Λίγα 24 ώρα μετά την επίθεση του Ισραηλινού στρατού σε νοσοκομείο στην Τζενίν, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε κυρώσεις σε Ισραηλινούς επίκους που κατηγορούνται για αβίαιες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η κίνηση αυτή γίνεται μέσω αντιδράσεων των Αραβοαμερικανών, οι οποίοι εκφράζουν την οργή τους για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα το Κατάρ μιλάει για καταρχήν συμφωνία για ομήρους και κεχηρία. Το σχέδιο του Κατάρ αφορά παύση των εχθροπραξίων για 40 ημέρες, απελευθέρωση των πολιτών και μετά των στρατιωτών ομήρων, όπως και την παράδοση των σωρών. Η Χαμάς, ενώ αρχικά είχε δώσει έγκριση του σχεδίου, στη συνέχεια έκανε πίσω. Όμως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τη συμφωνία. Πριν λίγο, οι Αμερικανοί απάντησαν στην επίθεση των Χούθη κατά εμπορικού πλοίου. Κατέριψαν ντρόουνς ιρανικής προέλευσης. Όλα αυτά την ώρα που οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν τη Γάζα. Από τα χτυπήματα καταστράφηκαν τα γραφεία της Βελγικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Έναμπελ, της Βελγικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης, στη Γάζα βομβαρδίστηκαν και καταστράφηκαν. Το να στοχοποιούνται πολιτικά κτίρια είναι απαράδεκτο. Καλούμε την πρεσβεύτρια του Ισραήλ για να δώσει πλήρεις εξηγήσεις. Ο Ισραηλινός στρατός θα προωθείται προς τη Ράφα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης προς τη Χάν Γιουνίς.